Και πάλι εδώ μαζί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, οι γραμμές έχουν ανοίξει. 211-1860-001 και το email μας καταγγελίες@bluesky.tv.gr. Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο την τελευταία περίοδο έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις και δεν είναι άλλο από τη βία των ανηλίκων. Και ξέρετε ότι πολλές φορές το έχουμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή και στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση» και «Κυριακή στις αντιπαραθέσεις». Και έτσι σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου την κυρία Καπάτου, παιδοψυχολόγος. Έχουμε την κυρία Καπάτου. Καλησπέρα, κυρία Καπάτου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θεωρώ ότι είστε η αρμόδια, ο κατάλληλος άνθρωπος για να θίξουμε τα θέματα σήμερα λίγο διαφορετικά. Γιατί βλέπουμε εδώ και το βίντεο με τα πλάνα από τη βία που ασκήθηκε στην μαθήτρια στη Γλυφάδα, που ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος, θα πω, και θανάτου. Γιατί φαίνεται ότι όλα αυτά είχαν δρομολογηθεί μέσα από την εφαρμογή του TikTok, όπου τα παιδιά όλα βρίσκονταν είχαν κινητοποιηθεί, ήταν ενημερωμένα για το τι θα συμβεί. Ακούσαμε και τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν χθες μετά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε και σε κάρτα αυτά τα μέτρα. Πριν σας δώσω το λόγο, διάβαζα σήμερα αυτά τα οποία έχει αναφέρει ο κύριος Χρυσοχοΐδης και τα οποία είναι στοιχεία με αριθμούς πλέον, το τι έχει γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Μιλάει για μια αύξηση κατά 48% του 2024. Αναφέρει ότι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη και η Θεσσαλία είναι αυτές οι οποίες κρατούν τα σκύπτρα των περιστατικών της βίας. Συγκεκριμένα στην Αττική αναφέρονται στις περιοχές τα βόρεια προάστια, συγκεκριμένοι δήμοι, δεν θα ήθελα ή να τους αναφέρω γιατί γράφονται ήδη στα site, είναι το Μαρούσι και η Κηφισιά, στο κέντρο ο Κολωνός και η Κυψέλη και στα νότια ο Ημιτός, η Δάφνη και η Ηλιούπολη, ο Άλυμος και η Γλυφάδα. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι ξεπερνάνε κάθε έτσι, και θετικά να θέλουν, κάτι δεν μπορούμε να το διαλογιστώ αυτό που συμβαίνει. Λέει, το 2000, το οκτάμινο, το αντίστοιχο, το 2023, είχαμε 4.875 περιστατικά. Φέτος έχουμε 7.180 περιστατικά. Ως προς τους ανήλικους που συνελήφθηκαν με το αδίκημα της πρόσκλησης σωματικών βλαβών, το πρώτο οκτάμινο του 2023 είχαμε 383 συλλήψεις. Φέτος, την ίδια περίοδο, 666 συλλήψεις. Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που σχετίζονται με βιασμούς, διακίνηση υλικού πορνογραφίας κτλ., το οκτάμινο του 2023 συνελήφθησαν 49, ενώ τώρα έχουμε φτάσει τους 93. Το ΔΕ Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι μέσα στις πρώτες μέρες, αυτές τις πρώτες μέρες του νέου σχολικού έτους, έως τις 19 Σεπτεμβρίου, έγιναν 27 καταγγελίες, 12 από γονείς και 15 από μαθητές και συνολικά έχουν γίνει 400 αναφορές. Όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό, κυρία Καπάτου, που δεν ξέρω αν μόνο με την αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Γιατί ξέρετε, okay, να υπάρχουν συνεπίες, αλλά η πρόληψη είναι το νούμερο ένα. Και σε παιδιά τα οποία είναι 14 χρονών ή 15 χρονών, το να συζητάμε για τέτοιου είδους αυστηροποίηση ποινών, ακούγεται, μου δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα. Είμαστε σε μια ηλικία που ασφαλώς χρειάζονται μέτρα, αλλά αν ένα παιδί του βάλει μια στάμπα από τα 14 του ή τα 15 του χρόνια, μελλοντικά, όχι μόνο το θα το έχει αναμορφώσει, ενώ και σε ομάδα υψηλού κινδύνου, ουσιαστικά να ενστερνιστεί παρόμοιες συμπεριφορές. Γι' αυτό με βρίσκεται πολύ προβληματισμένη. Αυτή η ιστορία με τον εκφοβισμό και με την βία και την παραβατικότητα δεν είναι ένα θέμα της χώρας. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες. Και στη
στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Στην Αμερική το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Στη χώρα μας και στην Ευρώπη το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς ειδικά εδώ, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε, θα σας έλεγα ότι μετά την πανδημία βλέπουμε να υπάρχει μία έκρηξη αυτών των συμπεριφορών. Αν θέλετε το παιδί. Και σαν να υπάρχει μια τεράστια αντίδραση των παιδιών, σαν να μην έχουν μια πηξίδα και μέσα από τη βία να είναι ο μοναδικός τρόπος έκφρασης της διαμαρτυρίας τους, της συμπεριφοράς τους, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κλπ. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι ως έτσι πρέπει να το δούμε και να λειτουργήσουμε και να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο επίπεδο της πρόληψης. Όμως, είναι λογικό να προβληματιζόμαστε και να πούμε, εντάξει, μέχρι όμως η πρόληψη κοριτσάκι μου να πιάσει, μας χρειάζεται να υπάρχει και μία αντιμετώπιση σε αυτά. Θέλετε, σε αυτό το θέμα... θέλετε να δούμε μια στιγμή την κάρτα με τα μέτρα, ναι, και να πάμε να το σχολιάσουμε, να δούμε ακριβώς πώς είναι. Πολύ ωραία. Τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί είναι εφαρμογή στα κινητά του Safe Youth. Αυστηρότερες ποινές στους νέους για οπλοκατοχή. Μείωση ορίου ανηλικότητα από τα 15 στα 14. Αυξάνεται η ποινή φυλάκισης για γονείς. Επιβολή χρηματικής ποινής πάνω από 5.000 ευρώ σε γονείς. Και εκτιτές οι ποινές σε περιπτώσεις βίας συμπεριφοράς. Και να επανέλθουμε τώρα σε αυτό. Να δω την κυρία Καπάτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα περίπου που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Αυτά είναι κάποια μέτρα προκειμένου να υπάρξει μια, αν θέλετε, περιστολή και περιορισμός των συμπεριφορών αυτών. Κυρίως, εγώ θα σας έλεγα ότι απευθύνονται προς τους γονείς των παιδιών που λειτουργούν με αυτούς τους παραβατικούς τρόπους, γιατί τελικά, όπως φαίνεται, σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς μόνο ο φόβος μπορεί κάποιος να τους συνετίσει και η οικονομική κατάσταση, αλλά και στα παιδιά τους, πιθανά να θέλουν να τα συμμορφώσουν, λέγοντάς τους ότι αυτές οι ποινές που λένε από τα 14 χρόνια και πάνω θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν είναι ότι επειδή είναι ανήλικοι, θα τους βγάλουν και θα προχωρήσουν. Όχι. Θα εκτίσουν τις ποινές. Αυτό για μένα λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο το οποίο υπάρχει, που είναι προς συμμόρφωση κατά έναν τρόπο των γονέων. Γιατί εκεί απευθύνονται, όπου οι γονείς μετά θα πρέπει να κάνουν. Αν με ρωτήσετε αν συμφωνώ, θα σας έλεγα ότι εγώ είμαι περισσότερο της ποιητούς και της πρόληψης τα πράγματα. Έτσι. Και με ενδιαφέρει το τι σημαίνει όταν ένα παιδί 14 χρονών πάει σε μια φυλακή, σε ένα νομοθετήριο, τι θα αποκομίσει. Αποτιμούσα. Ένα παιδί που έχει φτάσει, ναι, στα 14-15, δεν έχει διαμορφώσει κατά κάποιον τρόπο χαρακτήρα. Κοιτάξτε, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν πάρει μια βάση δεδομένων, αν θέλετε να σας το πω έτσι, από την οικογένειά τους. Σε αυτή την ηλικία όμως, αυτή η βάση δεδομένων αλλάζει. Γιατί μπαίνουν διάφορες παράμετροι στην έτσι. Γιατί οι παράμετροι είναι οι ιδιαιτερότητες της εφηβείας, που έχει να κάνει με την ορμονική εισβολή, που θα επηρεάζει και στο σωματικό κομμάτι και στο ψυχολογικό κομμάτι, και μπαίνουν και άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή αυτός ο σκληρός δίσκος, αυτό το περίβλημα το οποίο έχουν, ανακατεύεται πλέον η τράπουλα. Και αν δεν υπάρχει ένας ισχυρός πυρήνας για να μπορέσουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι υπάρχει αναφορά, λόγω χάρη οικογένεια, είναι πιο ευάλωτα τις επιρροές της εξωτερικές. Η παρέα των φίλων, για παράδειγμα, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ενώ τα παιδιά είναι υποδιαμόρφωση και η συμπεριφορά τους προτιμούν να αποκτήσουν την προσωπική τους ταυτότητα, εύκολα μπορεί να επηρεαστούν από τις συμπεριφορές φίλων. Κυρίως όταν οι σχέσεις με την οικογένειά τους είναι πολύ χλιαρές, να σας το πω, ή ανύπαρκτες, ή έχουν βιώσει δυσκολίες, ή για διάφορους λόγους οι γονείς δεν ασχολιόντουσαν μαζί τους. Και δεν ήταν αυτό το διάλογο, τον επικοδομητικό που χρειαζόμαστε, να υπάρχει με τα παιδιά. Τότε τα παιδιά τους γίνονται πιο ευάλωτα και πιο επιρρεπή σε συμπεριφορές οι οποίες υπάρχουν μέσα στην ομάδα, στην ανάγκη τους να νιώσουν ότι είναι σημαντικά και ανήκουν κάπου. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί μπαίνει και το θέμα με τους γονείς. Και έχουμε και τις ποινές στους γονείς. Από τη δική μου εμπειρία,
και από τις συζητήσεις που έχω κάνει, έχοντας ασχοληθεί πολλά χρόνια με το θέμα αυτό, πολλές φορές αυτά τα παιδιά είναι επιθετικοί και στους γονείς. Δηλαδή, οι γονείς πάνε να πούνε, «Πού πας, παιδί μου?» Και πολλές φορές βλέπουμε ότι τα παιδιά γυρίζουν και κάνουν επίθεση στη μητέρα, στον πατέρα, «Έλα τώρα που θα με ελέγξεις», θεωρεί πλέον ότι έχει μεγαλώσει. «Και πού θα πάω και τι θα κάνω?» Ένας πατέρας ή μια μητέρα που το παιδί εκείνη τη στιγμή αντιμιλάει και με όχι καλό τρόπο, ανοίγει την πόρτα και φεύγει και πάει σε ένα ραντεβού και μάλιστα δεν λέει και πού θα είναι, γιατί όταν ρωτήσεις και πού θα πας, με τους φίλους μου. Τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σκεφτούμε ένα πράγμα, ότι το παιδί δεν γίνεται κατευθείαν έτοιμος. Το παιδί γεννιέται, μεγαλώνει, μέχρι να φτάσει στα 14 χρόνια, εμείς διαμορφώνουμε την αντίληψη που θα έχει το παιδί για τον έξω κόσμο. Την αυτοεκτίμησή του μπορούμε να την βοηθήσουμε σημαντικά, ενσυναίσθηση την αποκτήσει και να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του. Είναι λογικό ότι ένα παιδί θα ζητήσει να έχει μια ελευθερία, την αυτονόμησή του, να επιβεβαιωθεί, αλλά όταν δεν έχω μια καλή επαφή μαζί του από νωρίς, έχει εκδηλώσει ήδη ενδείξεις επιθετικότητας, έλλειψη οριοθέτηση. Γιατί τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν δυσκολία στα όρια και στο να αποδεκτούν τα όρια, να αποδεκτούν που είναι το δικό τους και που δεν είναι το δικό τους. Και αυτά τα βλέπουμε από πολύ νωρίς και δεν έχουμε δράση. Τότε δυστυχώς θα φτάσουμε στα 14 και δεν θα έχουμε έλεγχο. Δεν νοείται παιδί 14 χρόνων, ξέρετε, να βγαίνει έξω και να μην ξέρουν πού πάει, με ποιους πάει. Οι περισσότεροι γονείς αυτό το γνωρίζουν. Και μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τι κάνει, αλλά γνωρίζουμε πού είναι και τι γίνεται. Τα παιδιά δεν βγαίνουν στον κόσμο, ξέρετε, ξαφνικά στα 14. Ξεκινάνε σταδιακά να βγαίνουν έξω, τα εκπαιδεύουν στον έξω κόσμο και η επικοινωνία μας μαζί τους είναι, θέλετε, ένα φυλακτό, το οποίο μπορεί να τα βοηθήσει. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα. Όταν λοιπόν ο γονιός βλέπει ότι το παιδί έχει ξεφύγει, θα πρέπει να κάνει κάτι, να ζητήσει βοήθεια. Ο ίδιος αρχικά. Γιατί μπορεί να είναι αρχικά οι ίδιοι γονείς να ζητήσουν βοήθεια. Εννοείται φυσικά. Οι ίδιοι γονείς για να μπορέσουν να βρουν τρόπους να μπορέσουν να μάθουν να διαχειρίζουν το παιδί τους. Τα περισσότερα παιδιά είναι δεκτικά στην βοήθεια, θέλω να σας πω. Και δεν είναι να πάνε ιδιωτικά, αν δεν έχουν την οικονομική, για να πάνε στο δημόσιο να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Ξέρετε πόσα παιδιά με δυσκολίες περιμένουν στην ουρά, στον ψυχολόγο, στο σχολείο για να ζητήσουν βοήθεια για προβλήματα που έχουν με την οικογένειά τους. Δεν έχει σημασία. Που μπορεί να μην τον βλέπουν συχνά. Θα ήθελαν όμως, πάρα πολλά θα ήθελαν. Λοιπόν, εμείς πρέπει να δημιουργούμε τις υποδομές για αυτά, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ο γονιός, ο οποίος είναι απελπισμένος και βλέπει το παιδί του ξεφεύγει, πρέπει να μπορεί με ένα τηλεφώνημα να βρει και να εξυπηρετηθεί σε κάποιο δημόσιο φορέα άμεσα. Αυτό λοιπόν είναι στο πλαίσιο της πρόληψης πολύ σημαντικό. Και επίσης, πολλά πράγματα άλλα μπορούν να γίνουν στα επίπεδα της πρόληψης του. Αν μου δώσετε την ευκαιρία, θα σας πω. Θα τα πείτε, φυσικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα πούμε και να βοηθήσουμε τους γονείς. Γιατί μας ακούν αυτή τη στιγμή και αυτό που ζητάνε είναι η στήριξη που θέλουν και οι ίδιοι και στο πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους και πώς μπορούν να τα βοηθήσουν, φυσικά. Πολύ σωστό και πρακτικό αυτό που μου λέτε. Λοιπόν, το πρώτο που θα σας έλεγα και θα πρότεινα στους αγαπητούς γονείς, οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί πάρα πολύ, είναι πιεσμένοι με χίλια πράγματα της καθημερινότητας, είναι φορτωμένοι και τους βάζουν σε μια διαδικασία ενοχώνουμε με αυτά που γίνονται. Αλλά θέλω να μην είναι πανικόβλητοι. Θέλω να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να σταθούμε όρθιοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά μας, ακόμα και αυτά που έχουν μια παραβατική συνέστρωση, γιατί όλα παιδιά είναι, ξέρετε. Παιδιά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και τα ίδια, και ακόμη και αν έχουν κάνει ένα συνομήλικό τους να πονάει, γιατί δεν έχουν την αισθητή, έχουν δυσκολίες και τα ίδια. Έτσι θέλω να τα δούμε. Ασφαλώς το παιδί θύμα και η οικογένειά του δεν το βλέπει έτσι και έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε παιδιά πολλών ταχυτήτων. Πρέπει να τους περάσουμε το μήνυμα ότι η βία δεν είναι αποδεκτή και πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά. Όταν λοιπόν ο γονείς από νωρίς βλέπει ότι το παιδί του δεν συνεργάζεται, δεν έχει συγκεκριμένα όρια, δεν αποδέχεται αυτά που του λένε, θέλει να περνάει το δικό του, δεν συγκεντρώνεται στις δραστηριότητες, τσακώνεται, δεν υπακούει στη δασκάλα, μας κάνει παράπονα η δασκάλα και μας λέει δεν μπορώ να τον συνεπέρω. Σηκώνεται, μπορεί να θέλει να κάνει κίνημα. Έχουμε πολλά τηλέφωνα που ισχύει αυτό που λέτε. Αυτό θέλω να σας πω. Τι κάνουμε εμείς, δεν τα αφήνουμε. Δεν σκεφτόμαστε ότι και εμείς ήμασταν έτσι παλαιότερα
και συνήρθαμε και είμαστε μια χαρά. Όχι. Εμείς και το παράδειγμά μας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε. Τι μήνυμα δίνουμε στο παιδί μας? Μήπως και εμείς δεν έχουμε όρια? Μήπως και εμείς λειτουργούμε στη σχέση με τον σύντροφό μας επιθετικά? Μήπως και εμείς δεν ασχολούμαστε καθόλου με το παιδί μας? Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Μα ακριβώς, γιατί αυτό είναι το βασικό που πρέπει να περάσουμε ως μήνυμα. Και όχι να τους πούμε για τα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο και γενικότερα το κράτος προσπαθεί να δώσει κάποιες λύσεις. Με μέτρα τα οποία μπορεί ψυχολογικά να μην στέκουν για μένα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και μία απάντηση σε αυτή τη βία. Και η απάντηση που δίνει το Υπουργείο είναι μια, αν θέλετε, ποινή προς την πλευρά των γονέων πρώτα, για να μπορέσει κάπως να τους συνηθίσει. Πρέπει οι γονείς να γυρίσουμε λιγάκι να δούμε στο σπίτι μας μέσα τι συμβαίνει. Διότι και αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε όταν μπαίνουμε στο σπίτι, μετά από κόπωση, μετά από δουλειά, με άγχος, με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, και αντί να καθίσουμε να μιλήσουμε με το παιδί στο τραπέζι ή να φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Γιατί το βράδυ. Ναι. Έχει λείψει από την οικογένεια αυτό που καθόμασταν όλοι στο τραπέζι και τρώγαμε και ανταλλάσσαμε, συζητούσαμε τα προβλήματά μας, τα θέματα και εμείς και τα παιδιά και όλοι. Αυτό δεν υπάρχει. Το πιάτο στο χέρι, έχω δει πολλές φορές, στην τηλεόραση, οι γονείς με το κινητό, με αυτό, και κάπου εκεί χάνεται η επαφή. Δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον μεταξύ του παιδιού και των γονέων. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Και είναι, αποτυπώνεται πραγματικά μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε και τη ζουν πολλοί γονείς. Και θα σας πούμε έτσι είναι, γιατί και οι γονείς είναι πολύ κουρασμένοι. Ζωρίζονται πολύ. Εγώ δεν ζητώ πολλά πράγματα. Ξέρετε, ζητώ δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να μπορούν να παρατηρούν το παιδί τους και τη συμπεριφορά του έγκαιρα, ώστε να δουν και να αναρωτιούνται αν κάποια από τη συμπεριφορά του παιδιού τους απορρέει και πιθανά από αυτούς τους ίδιους. Το ένα. Και ένα δεύτερο που τους ζητώ είναι, αν μπορούν καθημερινά, έστω μισή ώρα να αφιερώνουν, να συζητάνε ο κάθε ένας με το κάθε παιδί του. Δεν είναι πολλά αυτά που τους λέω. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο να είναι περισσότερος ο χρόνος. Είναι πολύ βασικό. Τα παιδιά, εξάλλου τις εφηβείες, δεν θέλουν πολλές επασχολήσεις με τους γονείς τους. Θέλουν όμως να ξέρουν ότι ο γονείς έχει ένα ωραίο αυτή, τους ακούει και σέβεται τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι μεγάλη θεραπεία. Και στα μέτρα, εγώ ξέρετε τι άλλο θα πρόσθετα. Πολύ βασικό για μένα. Οι οικογένειες αυτές να έχουν ψυχολογική βοήθεια. Οπωσδήποτε. Να υπάρχει μια περίθαλψη από το δημόσιο που να μπορούν να είναι για όσο χρόνο χρειάζεται, ούτως ώστε τα παιδιά να έχουν αυτή την πλαισίωση που είναι αναγκαία. Τα παιδιά και οι γονείς. Δεν νοείται βοήθεια των παιδιών, αν δεν βοηθηθούν πρώτα οι γονείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπάτο. Όπως πάντα, είσαστε ακριβέστατοι στο τι πρέπει να γίνει και νομίζω αυτό θέλουν οι γονείς αυτή τη στιγμή. Κανένας πανικός, αλλά να είμαστε εδώ, να μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε. Και σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν κοντά μας. Πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ εύστοχες τις συζητήσεις και την απόλαυσα την κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ήσασταν απόψε κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Κυριακή, στις αντιπαραθέσεις. Να είστε καλά.